Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε, σα παρακαλώ, το κουμπί για εγγραφή. Προσπαθούμε να γίνουμε 100.000 συνδρομητέ, ούτω ώστε να αλλάξουμε πίστα ω κανάλι και νομίζω το αξίζουμε. Κάντε λίγη προσπάθεια. Λοιπόν, το θέμα μα σήμερα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μην βιαστείτε. Αν δεν είστε κοντά στην ηλικία συνταξιοδότηση, να πείτε Α, δεν με ενδιαφέρει με αυτό το βίντεο. Έχει να κάνει με ανθρώπου που θα συνταξιοδοτηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε δεν το παρακολουθώ. Παρακολουθήστε το και θα καταλάβετε γιατί. Αφορμή για αυτό το βίντεο είναι ερωτήματα που μου έχει θέσει μια κυρία η οποία είναι γύρω στα 70 και ακόμη εργάζεται. Και λέει, θέκλα μου, γεια σου, σου έχω τροφή για σκέψη. Ζω από κοντά το βάσανο μιας φίλης μου, η οποία είναι γύρω στα 70 όπως και εγώ, και νιώθει να τη συνθλίβει η προοπτική της συνταξιοδότησης ή της ανεργίας. Αν νομίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κανάλι που θα ενδιαφερόντουσαν για τέτοιο θέμα, θα μπορούσες να το αναλύσεις. Εγώ νομίζω ότι όλους μας αφορά και μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Τι σηματοδοτεί η συνταξιοδότηση για τον καθένα από εμάς πόσο και πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε. Μήπως πρέπει να αποτελέσει ένα νέο ξεκίνημα. Και εγώ τη ρωτάω με ποιο τρόπο τη συνθλίβει τη φίλη σου η προπτική της συνταξιοδότηση της ανεργίας οικονομικά και μου λέει όχι οικονομικά. Όταν όλη σου τη ζωή έχεις επενδύσει στη δουλειά και μόνο, όταν έχεις παραμελήσει τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, όταν η αυτοεκτίμηση σου προσδιορίζεται από τις εργασιακές σου επιδόσεις και μόνο, όταν αποτιμάς την αξία σου ανάλογα με το μισθό σου, η προοπτική της συνταξιοδότησης φαίνεται φιαλτική Καμπανάκια για όσους από εμά είμαστε Workaholics. Ή ζούμε πολύ έντονα τη δουλειά μας. Και η δουλειά μας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι η εργασία ενός ανθρώπου, η δουλειά ενός ανθρώπου είναι πολύ σημαντική για τη ζωή του, ενός ενήλικα ανθρώπου εννοείται, και για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του. Και γιατί περνάμε τουλάχιστον ένα οχτάωρο της εργάσιμης ημέρας στην εργασία μας, Άρα σε μια καθημερινή εργάσιμη μέρα σίγουρα θα περάσουμε 8 ώρες στη δουλειά μπορεί και περισσότερο. Απίθανο να κοιμηθούμε 8 ώρες. Μπορεί να κοιμηθούμε 6-7 αν είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να προγραμματίσουμε τον ύπνο μας και τη ξεκούρασή μας. Και θα ξοδέψουμε δεν ξέρω εγώ πόσες ώρες στη μετακίνηση, στις καθημερινές ασχολίες του σπιτιού, στη ρουτίνα των υποχρεώσεων και δεν ξέρω πόση ώρα θα έχουμε για να ψυχαγωγηθούμε, να ψυχοεκπαιδευτούμε ή να περάσουμε όμορφα. Γιατί για έναν εργαζόμενο οποιασδήποτε ηλικία και τη δεκαετία 20 μέχρι 30 και 30 μέχρι 40 και 40 μέχρι 50 και 50 μέχρι 60 και 60 μέχρι 70 η δουλειά το 8ωρο τη δουλειά, το οποίο ξαναλέω μπορεί να μην είναι καθαρό 8ωρο, μπορεί να παίρνει και περισσότερο χρόνο, είναι σίγουρο πώ θα του πάρει εκείνο το χρονικό διάστημα μέσα στη μέρα. Η δουλειά παίρνει πάντα το μερίδιό τη. Ενώ η ξεκούραση και ο ύπνο δεν παίρνουν πάντα το μερίδιό του, και η ψυχαγωγία δεν παίρνουν πάντα το μερίδιό του. Κάθε πρωτομαγιά γιορτάζουμε το ιστορικό εργατικό επίτευγμα να δουλεύουν οι άνθρωποι 8 ώρες να κοιμούνται 8 ώρε και να ψυχαγωγούνται 8 ώρε. Το 8 Όμω σήμερα πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πολύ μεγαλύτερα ωράρια από τη 8 ώρα, είτε για σκοπού έργασιομανίας, είτε επειδή είναι εθισμένοι με τη δουλειά του και βρίσκουν ικανοποίηση μέσα από τη δουλειά του και επιδιώκουν να δουλεύουν όλο και περισσότερο, είτε γιατί υπάρχουν ουσιαστικές, πραγματικές οικονομικές δυσκολίες οι οποίε πρόκειται του ανθρώπου να αναζητήσουν και δεύτερη και τρίτη δουλειά προκειμένου να τα βγάλουν πέρα. Α μιλήσουμε όμω τώρα με βάση τα δεδομένα που μας λέει η φίλη που έστειλε το ερώτημα. Έχουμε μια γυναίκα 70 ετών, η οποία ακόμη εργάζεται και την τρομάζει η ιδέα του να σταματήσει να εργάζεται ή να συνταξιδοτηθεί, γιατί λέει έχει επενδύσει όλη τη τη ζωή στη δουλειά και μόνο και παίρνει ταυτότητα μέσα από τη δουλειά. Η αυτοεκτίμηση της προσδιορίζεται από τις εργασιακές επιδόσεις και ούτω καθεξής. Ακόμη και αν έχεις φτάσει μέχρι τα 70 και αντί να εξασκήσεις το νόμιμο δικαίωμά σου να συνταξιοδοτηθείς, τι εξακολουθείς να εργάζεσαι σαν να μην υπάρχει αύριο, εξακολουθείς να εργάζεσαι σαν πως και είσαι 20, 25, 30 ετών, ακόμη και τότε άκουσε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία είτε μας αρέσει είτε όχι είναι νεοφιλελεύθερη και καπιταλιστική. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι εργαζόμαστε πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι είναι στη φύση μας να εργαζόμαστε. Είναι αφύσικο να χτυπάμε σαραντάρια, σαρανταπεντάρια και πενηντάρια εργασίας την εβδομάδα. Δηλαδή 40 ώρες εργασία την εβδομάδα, 50 ώρες εργασία την εβδομάδα, κάποιοι ακόμη και 60 ώρες την εβδομάδα εργασία. Είπαμε, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν δύο δουλειές. Είναι αφύσικο αυτό. Η φύση του ανθρώπου είναι η πρωτόγονη του φύση. Πώς ήταν οι πρωτόγονοι άνθρωποι οι πρωτόγονοι άνθρωποι ζούσαν μέσα στη φύση, εργάζονταν, αλλά η εργασία τους πώς ήταν, ήταν σωματική η εργασία τους. Οι άντρε σε μια φυλή πήγαιναν όλοι μαζί να κυνηγήσουν άγρια ζώα για να φέρουν κρέα που ήταν το βασικό τρόφιμο που έτρωγαν οι πρωτογονοί άνθρωποι. Δεν είχαν τι καλλιέργειε τότε, δεν είχαν τα δημητριακά. Και οι γυναίκε έμεναν κοντά στον καταβλισμό, στον οικισμό που έμεναν, στι σπηλιέ που έμεναν οι πρωτογονοί άνθρωποι και έκαναν καθημερινά πόσο καθάρισμα να έχει να κάνει μια πρωτόγονη γυναίκα, πόσο συγύρισμα να έχει να κάνει μια πρωτόγονη γυναίκα, πόση φροντίδα των παιδιών να έχει να κάνει. Ήταν πολύ πιο απλή η ζωή των πρωτόγονων ανθρώπων και οι πρωτόγονοι άνθρωποι περνούσαν ώρες ατελείωτες, οι γυναίκες όλες μαζί, να χαίρονται, να μιλάνε, να γελάνε, να παίζουν μαζί με τα παιδιά, να μεγαλώνουν μαζί τα παιδιά. Οι άνδρες στην ουσία να κάνουν hiking, γιατί το κυνήγι είναι σπορ. Και στο οποίο υπάρχει μέσα και το hiking, δηλαδή το να περπατάς μέσα στην άγρια φύση και να χαίρεσαι. Οι εργασίες που έκαναν οι πρωτόγονοι ήταν εργασίες και σωματικέ όχι μόνο ψυχικές, όχι μόνο εγκεφαλικές, όχι μόνο νοητικές. Οι οποίες αυτές εργασίε έξω στη φύση τους α, ψυχαγωγούσαν κιόλας, αλλά είχαν και πολλέ ώρε ψυχαγωγία. Είχαν την κοινοτική ζωή. Τα βράδια που καθόντουσαν όλοι γύρω από τη φωτιά που άναβαν και έλεγαν ιστορίε ή έκαναν διάφορα παιχνίδια, θεατρικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τελετουργίε και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπο δεν έχει φτιαχτεί για να δουλεύει συνεχώ σαν μοτοράκι, σαν μηχανάκι ασταμάτητα, ο άνθρωπο δεν είναι φτιαγμένο για να είναι συνεχώ σκημένο μπροστά σε έναν υπολογιστή ή συνεχώ να εργάζεται με τα χέρια του ή με το μυαλό του. Είναι αφύσικη η εργασία του σύγχρονου ανθρώπου σε σχέση με την κατασκευή του ανθρώπου. Όμω, αν κάνουμε μία επανάσταση και πούμε ότι εγώ δεν θα εργαζόμαι, δεν θα εργαστώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε στη σύγχρονη κοινωνία. Δεν θα έχουμε εισοδήματα για να έχουμε στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση, παιδεία, ιατρική περίθαλψη και ούτου καθεξής. Όσο αφύσικο και να είναι το να εργάζεται κανείς, είναι αναγκασμένος να το κάνει. Η γνώμη μου είναι ότι αν βάλει στόχο κάθε εργαζόμενο, έστω και αν είναι 25 ετών, 30 ετών, 35 ετών, 40 ετών, ότι στόχος της εργασίας του είναι όσο περνάει ο χρόνος να μειώνει τις ώρες εργασίας και να αυξάνει τις ώρες ψυχαγωγίας και ξεκούρασης, αυτό θα του δώσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας μιλάω εγώ που θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να με περιγράψει ως εργασιομανή. Δεν ξέρω αν είμαι εργασιομανής. Έχω την εντύπωση πως δεν είμαι, γιατί όταν το συζητούσα μαζί με τη δόκτωρα Αριστονή και Θεοδοσίου για την εργασιομανία, δεν έχω τα χαρακτηριστικά της εργασιομανίας. Και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω εκείνη την εκπομπή που συζητούσαμε για την εργασιομανία. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, αλλά πλέον τα τελευταία ...πέντε χρόνια έχω καταφέρει να την κάνω, να τη φέρω στα μέτρα μου... ...και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και παράλληλα να ψυχαγωγούμε και να ξεκουράζουμε. Ενώ σε προηγούμενες εποχές, από τα 22 μου που άρχισαν να εργάζομαι και δεν σταμάτησα καθόλου... ...υπήρχαν περίοδοι που δούλευα ακόμη και Σαββατοκύριακα και σταδιακά ξεκίνησα να μειώνω τις ώρες εργασίας κάπου γύρω στα 36, 37, 38. Κάπου εκεί πέρα ένιωσα ότι ήταν βλαπτικό για την υγεία μου, τη ψυχική και τη σωματική να εργάζομαι σε εκείνους τους ρυθμούς. Δεν μπόρεσα αμέσως να μειώσω όσο θα ήθελα τα ωράρια, το έβαλα όμως στόχο και σκοπό και είπα θέλω μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια καλύτερη ποιότητα ζωής σημαίνει να μην κάνω πράγματα τα οποία με ταλαιπωρούν και με βασανίζουν. Είχα πάρει αυτή την απόφαση αρκετές φορές στη ζωή μου. Για παράδειγμα, τον Νοέμβριο του 2004 πήρα πολύ συνειδητά την απόφαση να παρετηθώ από το δημόσιο. Για μια τριετία, από τον Οκτώβριο του 2001 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004 ήμουν διορισμένη από το Υπουργείο Παιδείας στη θέση του ειδικού δασκάλου στην εκπαίδευση. Γιατί τότε διόριζαν τους ψυχολόγους στη θέση του ειδικού δασκάλου. Και κάποια ανόητη κοπελίτσα έχει σχολιάσει πρόσφατα ότι εγώ δεν γνωρίζω τι σημαίνει να έχεις αφεντικό. Και γι' αυτό το λόγο σε ένα συγκεκριμένο βίντεο που είχε στείλει μια κοπέλα που ήταν εργοδότρια βρήκα δίκιο στην εργοδότρια και έγιναν έξαλλοι γιατί οι εργοδότε είναι όλοι κακοί. Και λέει: Μία, μα είμαι σίγουρη ότι η Θέκλα ήταν πάντα αυτοεργοδοτούμενη και δεν ξέρει τι σημαίνει να έχει εργοδότη. Όχι, αγάπη μου, δεν ήμουν πάντα αυτοεργοδοτούμενη. Και τρία χρόνια στο δημόσιο έχω δουλέψει με καλού και κακού προϊστάμενου, με καλού και κακού εργοδότε. Γιατί ο προϊστάμενο στο δημόσιο λειτουργεί δίκαιο εργοδότη και σε ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού έχω εργαστεί με εργοδότε. Ξέρω τι σημαίνει να έχει εργοδότη. Γνωρίζω τι σημαίνει. Και είναι και πού θα πέσει έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι καλοί εργοδότες, έχει ανθρώπους που είναι καλοί εργοδοτούμενοι, έχει ανθρώπους που είναι κακοί εργοδότες και ανθρώπους που είναι κακοί εργοδοτούμενοι. Με τον ίδιο τρόπο που έχει ανθρώπους που είναι καλοήθεις και ανθρώπους που είναι κακοήθεις παντού. Λοιπόν, τον Νοέμβριο του 2004 πήρα πολύ συνειδητά την απόφαση ότι θα παρετηθώ από το διορισμό μου στο δημόσιο γιατί ένιωθα ότι εκείνη η δουλειά με εξαντλούσε επειδή δεν ήταν αυτό που ήθελα. Με έβαζαν εμένα που είμαι ψυχολόγος να κάνω τη δουλειά του ειδικού δασκάλου. Δεν ήμουν ειδικό δάσκαλος. Δεν ήξερα πώς να κάνω σωστά τη δουλειά του ειδικού δασκάλου. Και επίσης βασανιζόμουν πολύ εσωτερικά γιατί ενώ ήθελα να κάνω θεραπεία στα παιδιά, ψυχοθεραπεία στα παιδιά, ήμουν αναγκασμένη να τους κάνω τα μαθήματα που μας έλεγαν μέσω της ειδικής εκπαίδευσης να κάνουμε και το καθεξής. Το 2004 πήρα την απόφαση ότι δεν είναι ζωή αυτή, δεν είναι τρόπος ζωής αυτός και παρετήθηκα. Δεν το έχω μετανιώσει έκτοτε για το γεγονός ότι έχω παρετηθεί από το δημόσιο, παρόλο που αν παρέμενα στο δημόσιο σήμερα θα είχα ένα πολύ ψηλό μισθό και θα είχα και μια πολύ ψηλή σύνταξη όταν θα αφιπηρετούσα. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν η ποιότητα της ζωής μου. Και το να κάνεις μια δουλειά που σου αρέσει και μια δουλειά που σε γεμίζει και να την κάνεις με τους δικούς σου όρους, αυτό σου δίνει πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής από το να κάνεις μια δουλειά που δεν σου αρέσει, μια δουλειά που δεν σε γεμίζει, μια δουλειά που σε στενοχωρεί, αλλά θα σου δώσει μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Και ακόμη χειρότερα, οι άνθρωποι που κάνουν δουλειές που δεν τους αρέσουν, Δουλειέ που του στεναχωρούν σε τοξικά περιβάλλοντα και δεν έχουν ούτε και τα οικονομικά ωφέλη. Είναι ζώρη η δουλειά. Εδώ θέλω να δώσω μία συμβουλή. Σε όσε νεαρέ και νεαρού με ακούτε, οι οποίοι έχετε οικονομικέ δυσκολίε, να μην δέχεστε σε καμία απολύτω περίπτωση να εργάζεστε ανασφάλιστοι. Σε καμία περίπτωση. Να μην δέχεστε ποτέ να εργάζεστε με μαύρα. Γιατί τώρα που σε 20, τώρα που είσαι 25, τώρα που είσαι 30, νιώθει ότι έχει δυνάμει, νιώθει ότι έχει αντοχέ και λε, δεν πειράζει. Να τα πάρω μαύρα, να πάρω λίγα περισσότερα από ό,τι θα έπαιρνα αν ο εργοδότη μου με ασφάλιζε και θα περάσω αυτό το μήνα καλύτερα. Αν μείνει ανασφάλιστο, θα έχει καθόλου ή εξαιρετικά χαμηλή σύνταξη μετά. Και θα δυσκολεύεσαι να συνταξιδοτηθείς. Πρέπει να κάνουμε ένα συνταξιοδοτικό πλάνο από την αρχή που ξεκινούμε την εργασία μας και οικονομικό συνταξιοδοτικό πλάνο, αλλά και ψυχολογικό, συναισθηματικό, νοερό συνταξιοδοτικό πλάνο. Πρέπει να ξέρουμε όταν ξεκινάμε να εργαζόμαστε ως νεαροί ενήλικες ότι η εργασία μας πρέπει να έχει κάποια στιγμή που θα τελειώσει. Γιατί δεν είναι φυσικό ο άνθρωπος να δουλεύει μέχρι να πεθάνει και να πεθάνει εργαζόμενος χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει κάποια ποιοτικά χρόνια στα οποία δεν θα εργάζεται και θα είναι σε φυσική, ψυχική, συναισθηματική, σωματική, διανοητική συνθήκη που να μπορεί να ευχαριστηθεί τη ζωή. Άρα, εάν είμαστε αυτοργοδοτούμενοι, πληρώνουμε οπωσδήποτε τις κοινωνικές μας ασφαλίσει στην Κύπρο είναι κοινωνική ασφαλίσει που λέγονται, δεν ξέρω στην Ελλάδα πώ λέγονται. Πληρώνουμε ένα ποσό κάθε μήνα οι αυτοεργοδοτούμενοι, ούτω ώστε να πληρώσουμε, να έχουμε τα ένσημα για να μπορέσουμε να πάρουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη όταν θα αφιπηρετήσουμε. Ψάχνουμε από τώρα ποιο θα είναι το ποσό τη σύνταξή μα όταν θα αφιπηρετήσουμε με βάση τα ένσημα που πληρώνουμε και αν υπάρχει τρόπο να αγοράσουμε κάποιο πλάνο ιδιωτική συνταξιοδότηση ώστε να συμπληρώνουμε στη σύνταξη που θα πάρουμε από το κράτος στην περίπτωση που θα είναι χαμηλόμιση στη σύνταξή μας, να το κάνουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι όταν θα συνταξιοδοτηθούμε όταν θα έρθει η ώρα που θα είναι υγιεινό για μας να συνταξιοδοτηθούμε να μπορούμε να το πράξουμε. Το όριο συνταξιοδότησης ήταν στα 60 χρόνια παλαιότερα και τώρα έχει αρχίσει να αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Σε κάποιες χώρες νομίζω έχει πάει και μέχρι τα 67 χρόνια και σε κάποιες είναι μέχρι τα 65 και νομίζω ότι υπάρχει, γράψτε τα εσείς που τα γνωρίζετε στην Ελλάδα πως είναι οι νομικές συνθήκες και σε άλλες χώρες αν θέλετε, αν έχουμε εδώ νομικούς ή ανθρώπους που ασχολούνται με τα εργασιακό δίκαιο και με τα εργασιακά δικαιώματα, τι γίνεται. Ε, νομίζω ότι ε, σου δίνεται η ευχαίρεια αν θες να συνεχίσεις να εργάζεσαι και να μην συνταξιοδοτηθείς στο όριο συνταξιοδότησης στη χώρα σου να συνεχίσεις να το κάνεις όμως θεωρώ ότι πρέπει να το σκεφτούμε ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να συνταξιοδοτηθούμε τουλάχιστον στο όριο συνταξιοδότησης στην Ελλάδα υπήρχε παλιότερα το φαινόμενο να συνταξιδοτούνται πρόωρα μαζικά δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι... γιατί υπήρχαν πλάνα πρόωρες συνταξιοδότηση που ήταν ευνοϊκά. Κάτι το οποίο οπωσδήποτε δεν βοήθησε και στην πρόοδο της οικονομίας της χώρας... και δεν βοήθησε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι την εργασία τους. Δεν ξέρω αν όσοι έχουν αφιπηρετήσει πρόωρα στην Ελλάδα πώς έχουν συνεχίσει τη ζωή τους... Στην Κύπρο γνωρίζω ανθρώπου οι οποίοι έχουν συνταξιδοτηθεί πρόωρα, λόγω για παράδειγμα το ότι ένα τραπεζικό οργανισμό, στον οποίο εργάζονταν, έκλεισε. Οπότε του έδωσε συνταξιδοτικά πλάνα, οι οποίοι μετά τη συνταξιδότηση στα 45, στα 48, στα 50, βρήκαν άλλου τρόπου με του οποίου να απασχολούνται εργασιακά. ήταν έτσι πολύ εφευρετικοί, αρκετοί έγιναν χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων και συνέχισαν να εργαζόνται. Θεωρώ ότι αν κάνεις μια εργασία που σου αρέσει και την κάνεις στο, στο επίπεδο που την αντέχεις χωρίς να καταπονείσαι, δεν είναι κακή ιδέα να εργαστείς και μέχρι τα 70. Εάν το αντέχεις και αν δεν είναι κάτι που σε καταβάλει. Όταν όμω φτάνει στο σημείο που έφτασε η φίλη τη κοπέλα, η οποία συνθλίβεται στη σκέψη ότι μπορεί να μην εργάζεται, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ή να είναι άεργη και ότι μπορεί να χάσει την ταυτότητα της και την αυτοεκτίμηση της μέσα από την εργασία της, τότε σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος βρίσκεται σε παρόμοια θέση, έχει επενδύσει μόνο στη δουλειά, μόνο στην ε, αυτοεκτίμηση που έρχεται από τη δουλειά, μόνο στην αίσθηση αυτοπεποίθησης και αυταξίας που έρχεται από τη δουλειά και έχει παραμελήσει και τη σχέση του με τον εαυτό του, αλλά και τη σχέση του με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του. Ή ήταν δύσκολες οι σχέσεις με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του και πήρε τον εύκολο δρόμο του να αφοσιωθεί περισσότερο στη δουλειά γιατί η δουλειά ήταν πιο εύκολο να ανταποδώσει. Δηλαδή ένας ο οποίος δουλεύει σκληρά θα έχει ανταπόδοση. Ενώ αυτός ο άνθρωπος μπορεί στις διαπροσωπικές του σχέσεις να μην ξέρει πώς να εργαστεί σκληρά, να μην ξέρει πώς να προσπαθήσει, να μην έχει ψυχοεκπαιδευτεί ούτω ώστε να είναι δεκτικός και ανοιχτός προς τη ψυχοθεραπεία για να μπορέσει διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, της ψυχοθεραπείας και του προσωπικού πνευματικού αγώνα να Βελτιώσει τη σχέση του με τον εαυτό του και τι σχέσει του με σημαντικού ανθρώπου στη ζωή του. Ποιοι είναι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μα: Σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μα είναι τα παιδιά που γεννήσαμε, τα παιδιά που υιοθετήσαμε. Σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μα είναι οι φίλοι που επιλέξαμε να έχουμε. Σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μα είναι συγγενεί εξαίματο, οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι και έχουμε επιλέξει και καλοί και έχουμε επιλέξει να διατηρήσουμε σχέσει μαζί του. Και σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μα είναι αυθεντικοί φίλοι, οι οποίοι μα αγαπούν πραγματικά και νοιάζονται για μα και η φιλία μα είναι ανταποδοτική. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι πρέπει να αφιερώσουμε και να επενδύσουμε χρόνο για να δημιουργήσουμε και να χτίσουμε μια υγιή φιλία. Και ότι δεν γίνεται να είμαι όλη μέρα στη δουλειά ή να ασχολούμαι με άλλα πράγματα, να έχω γραμμένους στα παλιά μου υποδήματα τους φίλους μου ή τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι φίλοι μου και παραμένουν απλώς γνωστοί μου και μετά κάποια στιγμή να πω, πω πω έμεινα μόνος και δεν έχω φίλους. Πρέπει να επενδύσεις για να έχεις φίλους και πρέπει να επενδύσεις χρόνο και ενέργεια στη φιλία και πρέπει να επενδύσεις χρόνο και ενέργεια και προσπάθεια στη βελτίωση του εαυτού σου και στη βελτίωση της σχέσης σου με τον εαυτό σου η οποία γίνεται και μέσω από την ψυχοεκπαίδευση και μέσω από την ψυχοθεραπεία. Θεωρώ ότι η φίλη της κοπέλας που μου έστειλε το ερώτημα πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, οπωσδήποτε. Έχω πείρα γυναικών στα 70, στα 75 και ανδρών σε εκείνες τις ηλικίες, οι οποίοι ανακάλυψαν την τέχνη της ψυχοθεραπείας, ανακάλυψαν το δώρο της ψυχοθεραπείας στην 7η, στην 8η δεκαετία της ζωής τους και ωφελήθηκαν τα μάλα από αυτό. Η ψυχοθεραπεία δεν έχει ηλικία. Αν ένας άνθρωπος είναι ευφύς, είναι ουσιαστικά μορφωμένος, δουλεύει το μυαλό του, έχει καλή λογική σκέψη, μπορεί και στα 60 και στα 70 και στα 80 να κάνει ψυχοθεραπεία και να βοηθηθεί. Αν ένας άνθρωπος όμως είναι μόνο επιφανειακά μορφωμένος και όχι ουσιαστικά μορφωμένος, Ουσιαστικά μορφωμένο, ένα άνθρωπο που έχει κοινωνική μόρφωση και κοινωνική παιδεία και ανθρωπιστική μόρφωση και ανθρωπιστική παιδεία, που μπορεί να μην την έχει αποκτήσει στο πανεπιστήμιο, αλλά να την έχει αποκτήσει μέσα από τον ανθρωπισμό του, μέσα από τα διαβάσματα του και τον πνευματικό του αγώνα. Ένα άνθρωπο νεότερο, ο οποίο δεν είναι ουσιαστικά μορφωμένο, είναι υπεφανειακά μορφωμένο, μπορεί να έχει πολλέ αντιστάσει και να αρνείται να κάνει ψυχοθεραπεία και να μην δίνει στον εαυτό του το δώρο τη ψυχοθεραπεία και στου οικείου του. Γιατί όταν κάνουμε εμεί ψυχοθεραπεία, αποφελείται όχι μόνο ο εαυτό μα και η σχέση μα με τον εαυτό μα, αλλά υποφελούνται και οι οικείοι μα και η σχέση μα με του οικείου μα. Χρειάζεται η κοπέλα αυτή να κάνει ψυχοθεραπεία. Μέσα από τη ψυχοθεραπεία να γιατρέψει τι πληγές... να επουλώσει τα τραύματα από το παρελθόν, να καταλάβει για ποιο λόγο έχει επενδύσει τόσο πολύ στη δουλειά και μόνο στη δουλειά, για ποιο λόγο έχει αφήσει πίσω σημαντικές σχέσεις, για ποιο λόγο δυσκολευόταν να δημιουργήσει νέες σημαντικές σχέσεις, μήπως είχε μια αποφευκτικότητα, ένα αποφευκτικό στυλ δεσμού, μήπως είχε μια καχυποψία, μήπως είχε μια σύνθετη και συνεχίζει να έχει μια σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού τα στρες που κάθε φορά που πήγαινε να νιώσει κοντά σε έναν άνθρωπο αναστατωνόταν, Απορριθμιζόταν συναισθηματικά και γι' αυτό έφευγε και το ρίχνε στη δουλειά για να νιώσει καλύτερα. Στι περιπτώσει των ανθρώπων οι οποίοι υποφέρουν από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, σα παραπέμπω. Αν δεν κάνω λάθο, είναι το πέμπτο επεισόδιο στο podcast μου. Σα παραπέμπω σε εκείνο το επεισόδιο. Εάν δεν γνωρίζετε, αν δεν το έχετε ακούσει ή αν δεν το θυμάστε, να ξανακούσετε για το τι είναι η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Ένα άνθρωπο με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε είναι εύκολο να πάθει διάφορους εθισμούς προκειμένου να έχει μια, ψευ, διαχείριση ψευδέστηση διαχείρισης της συναισθηματικής του απορρίθμισης. Γιατί ένας άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή με τραυματικού στρες απορριθμίζεται συναισθηματικά εύκολα. Ο εύκολος δρόμος για να νιώσεις καλύτερα όταν απορριθμίζεσαι συναισθηματικά είναι ο εθισμός. Είναι να πάρεις ναρκωτικά εκείνη την ώρα, είναι να πας να παίξεις τον τζόγο ή να πέσεις με τα μούτρα στην εργασία και να γίνεις εργασιομάνης. Λοιπόν, ο άνθρωπος χρειάζεται, ο κάθε άνθρωπος από εμάς, να έχει μια δική του ταυτότητα, η οποία να έχει να κάνει με τον εσωτερικό του κόσμο και με το υπαρξιακό νόημα που έχει δώσει στη ζωή του, και η ταυτότητα αυτή συνήθως δεν έχει να κάνει με την εργασία του. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, για παράδειγμα, ποιητέ, οι λογοτέχνε, οι καλλιτέχνε, οι ψυχολόγοι, οι ψυχοεκπαιδευτέ, ώστε η εργασία του να έχει να κάνει με την ταυτότητά του. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που κάνουν επαγγέλματα που να είναι λειτουργήματα. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που κάνουν επαγγέλματα τα οποία πραγματικά και ουσιαστικά να του ενδιαφέρουν και αμή τι άλλο χρειαζόμαστε και κάποιου. Όχι Χρειαζόμαστε και αυτού οι οποίοι θα κάνουν τι δουλειέ οι οποίε είναι πιο πρακτικέ. Χρειαζόμαστε μηχανικούς, Χρειαζόμαστε εργατικό προσωπικό. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένου τεχνίτε. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά. Και ο κάθε άνθρωπο, όποιο επάγγελμα και αν κάνει, ακόμη και αν είναι λειτουργήμα αυτό που εξασκεί, χρειάζεται να βρει τη δική του υπαρξιακή πορεία. Τι είναι αυτό που τον κάνει άνθρωπο. Για κάποιους μπορεί να είναι η αγάπη προς τα παιδιά. Για κάποιους άλλους η αγάπη προς τα ζώα, τα προστάτευτα. Για κάποιους άλλους η αγάπη προς τη φύση. Η αγάπη προς τις τέχνες. Υπάρχουν πολλοί υπαρξιακοί σκοποί που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Δεν θα βρω εγώ ποιος είναι ο υπαρξιακός σκοπός του καθενός. Ο καθένας όμως Πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά να βρει ποιο είναι το υπαρξιακό νόημα στη ζωή του. Και όταν θα βρει αυτό το υπαρξιακό νόημα, να το υιοθετήσει, να το ενδυθεί και να το ακολουθήσει. Και τότε δεν θα τον ενοχλήσει αν θα αφυπηρετήσει, δεν θα τον ενοχλήσει αν θα μείνει χωρί δουλειά, εφόσον οικονομικά μπορεί να τα βγάλει πέρα θα τον ενδιαφέρει να μην ξεφύγει από την υπαρξιακή του πορεία. Ποια είναι η υπαρξιακή σου πορεία. Για ποιο σκόπο έχεις γεννηθεί σε αυτή τη γη. Για ποιο σκόπο. Εσύ, ο καθένας ξεχωριστά. Κάποιος μπορεί να έχει γεννηθεί σε αυτή τη γη για να κάνει αυτή τη γη καλύτερη με το να την περιποιείται αυτή τη γη. Έχει ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν πάρα πολύ τη γη κυριολεκτικά. Φροντίζουν τη γη, φροντίζουν τα φυτά, φροντίζουν τα ζώα, έχει ανθρώπου οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί με τα παιδιά και φροντίζουν παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη. Είναι ανάδοχοι γονείς σε παιδιά, υιοθετούν παιδιά. Άλλοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί με κάποιες τέχνες οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ καλοί με την έρευνα και δεν το κάνουν ως επάγγελμα, αλλά το κάνουν ως πάθος και τους ενδιαφέρει να μελετούν και να ερευνούν τα της επιστήμης τους από ένα εξαιρετικό ενθουσιασμό να μαθαίνουν νέα πράγματα. Ο καθένας έχει το δικό του υπαρξιακό σκοπό, τον οποίο πρέπει να τον βρει. Και ο υπαρξιακό μας σκοπός έχει να κάνει με το τι μας κάνει εμάς αυθεντικά και ουσιαστικά χαρούμενους. Τι μα δίνει η εσωτερική ψυχική ηρεμία. Μπορεί για κάποιον άνθρωπο το κέντημα να είναι ο υπαξιακό του σκοπό. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι το βελονάκι, το να φτιάχνει αλυστουργήματα, αριστουργήματα με το βελονάκι. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι η ζωγραφική, για κάποιον άλλον η γλυπτική. Υπάρχουν τόσοι πολλοί σκοποί ζωή. Ξέρετε, είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Άρα μπορούν να υπάρχουν 8 δισεκατομμύρια διαφορετικά υπαρξιακά νοήματα ζωή στον πλανήτη αυτό. Ανακεφαλαιώνοντας, ο άνθρωπος δεν είχε φτιαχτεί για να δουλεύει όλες αυτές τις πάρα πολλές ατελείωτες ώρες. Ο άνθρωπος χρειάζεται να κάνει το αυτονόητο, που είναι μόνο 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ύπνο και 8 ώρες ψυχαγωγία και ξεκούραση, το οποίο το ξέρω ότι είναι ανεπίτευκτο πρωτού συνταξιοδοτηθεί. αλλά όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος πρέπει να προγραμματίζει και να επενδύει στην πραγματική ζωή η οποία ξεκινά μετά που σταματάς να σε γρανάζει της μηχανής της κοινωνίας, που σταματάς να είσαι εργάτης, που σταματάς να είσαι ακόμη ένας άνθρωπος που πάει γύρω-γύρω με το μαγκανοπήγαδο και έχεις πλέον ελεύθερο χρόνο για να είσαι ο εαυτός σου, για να ακολουθήσεις το υπαρξιακό, τον υπαρξιακό σου σκοπό, για να χαρίσεις τις ανθρώπινες σχέσεις που έχεις χτίσει, για να χαρίσεις τη ζωή. Να χαρείτε. Να χαρείτε. Δεν είναι ζωή να δουλεύουμε μέχρι να πεθάνουμε. Να χαρείτε. Και ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει ψυχαγωγία. Και η ψυχαγωγία για τον καθένα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για άλλου, ψυχαγωγία σημαίνει να βγαίνουν έξω, να ακούνε ζωντανή μουσική και να χορεύουν. Μια χαρά. Για κάποιου άλλου, ψυχαγωγία είναι να ασχολούνται με κάποια αθλήματα τα οποία του γεμίζουν και του γεμίζουν αδρεναλίνη και εκρίνεται μετά και ο κοιτοκίνη μετά την άσκηση και του αρέσει πολύ. Για κάποιου άλλου ανθρώπου, ψυχαγωγία είναι η περίπατη στη φύση. Για κάποιου άλλου, είναι η ενασχόληση με τη μαγειρική, με τη ζαχαροπλαστική. Η ενασχόληση με τα ζώα. Πρέπει να κάνει τη ψυχαγωγία που σου ταιριάζει. Για κάποιου άλλου ψυχαγωγία να κάθονται στον καναπέ και να παρακολουθούν την τηλεόραση ντοκιμαντέρ. Για κάποιου άλλου θα είναι να κάθονται στον καναπέ και να παρακολουθούν την τηλεόραση κομμοδίε. Για κάποιου άλλου μπορεί να είναι να κάνουν α, ποδήλατο α, στατικό ή να κάνουν διάδρομο ή να κάνουν ελληνικό μηχάνημα και να παρακολουθούν στην τηλεόραση ντοκιμαντέρ κομμοδίε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο για κάποιου ψυχαγωγία είναι να παρακολουθούν τα ψυχοεκπαιδευτικά μα βίντεο. Είναι ψυχαγωγία. ο καθένα έχει το δικό του τρόπο ψυχαγωγία και δεν πρέπει να περιμένουμε να αφιπηρετήσουμε για να ψυχαγωγηθούμε. Καθημερινά πρέπει να ψυχαγωγούμαστε. Και επίση, τουλάχιστον δύο-τρει ώρε πριν να πάμε για ύπνο το βράδυ, πρέπει να έχουμε ένα χαλαρό πρόγραμμα στο οποίο να κάνουμε πράγματα που πραγματικά γουστάρουμε. Που μπορεί να είναι, ξαναλέω, κάθομαι στον καναπέ, αράζω και παρακολουθώ κάτι που με χαλαρώνει. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Χαλαρώνω. Χαλαρά. Αυτό πρέπει να το κάνουμε καθημερινά. Δεν θα περιμένουμε μέχρι να αφιπηρετήσουμε. Και εδώ θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος είναι σημαντικός. Ο κάθε άνθρωπος είναι αξιόλογο, Έστω και δεν είναι διάσημος. Έστω και δεν είναι πάνπλουτος... Έστω και δεν είναι αναγνωρίσιμος. Δεν είναι μόνο οι διάσημοι, οι πάμπλουτοι, οι αναγνωρίσιμοι άνθρωποι που είναι σημαντικοί. Όλοι οι άνθρωποι είναι σημαντικοί. Ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά είναι σημαντικός. Είσαι σημαντικός. Φρόντισε την ξεκούρασή σου. Φρόντισε την ψυχαγωγία σου. Φρόντισε να προγραμματίσεις με καλοσύνη προς τον εαυτό σου την έξοδο σου από τη σκλαβιά της εργασίας. Φρόντισε σε. Αγάπησε